Αν το εγώ ήταν όντως εσύ, τότε αυτοί δεν θα ήμασταν εμείς. Και αυτή είναι μια περίεργη πρόταση, αλλά εγώ αρνούμαι να γράψεις και μια θετική κουβέντα για σένα πλέον. Και δεν ξέρεις από τέχνη, γιατί δεν θέλησες να μάθεις ποτέ. Και σου αρέσουν τα βασικά μου ποίηματα, γιατί δεν διάβασες κάτι καλύτερο. Και έβλεπες την ομορφιά στην εμφάνισή μου μόνο, γιατί δεν μ' αγάπησες. Ποτέ δεν ισχυρίστηκα πως είμαι κάτι παραπάνω από ένα θλιμμένο παιδί που ψάχνει να μετριάσει τη θλίψη του, κάνοντας κατάχρηση οποιασδήποτε ουσίας προσφέρει κάποια εφήμερη χαρά. Και δεν ξέρω γιατί θεώρησες ότι ένας αγαπώ ήταν αρκετό για να τα φτιάξει όλα. Και δεν θα μπω καν στη διαδικασία να προσπαθήσω να καταλάβω, γιατί με παρακάλεσες να σταματήσω να ανοίγω πληγές στα χέρια μου με λεπίδες, αλλά ποτέ δεν ενδιαφέρθηκες για τις φουσκάλες που προκαλούσαν τη τσιγάρα που έκαιγα πάνω μου. Δεν ξέρω με ποιο θράσος τολμάς να παρουσιάσεις το γεγονός ότι γράφεις στίχους γεμάτους με ψέματα, με το γεγονός ότι άνοιγα και έκλεινα πληγές στον εαυτό μου. Δεν ξέρω με ποιο θράσος επέλεξες τις λέξεις «πρέπει να προχωρήσεις μπροστά στη ζωή σου», για να με κάνεις να νιώσω καλύτερα για το γεγονός ότι έβλεπα τον πατέρα μου να ξεψυχάει αργά και βασανιστικά στο λευκό δωμάτιο ενός ψυχρού νοσοκομείου για ένα χρόνο. Ίσως να νόμισες πως με ξέρεις. Ίσως δεν έμαθες ποτέ το γεγονός ότι στα 13 μου κάποιος με έκανε να πιστέψει ότι με αγαπάει και έπειτα με έβαλε να ξαπλώσω στο πάτωμα για να μην λερώσω τα σεντόνια του. Και εγώ δεν ήξερα τι γινόταν, αλλά πέθαινε ο παππούς μου και ακόμα κι αν έζησα εκείνη την εμπειρία όντας μακριά από το σώμα μου και βλέποντας τι μου συνέβαινε σαν τρίτος αόρατος παρατηρητής, τον άφησα να μου κάνει πράγματα τα οποία δεν ήθελα, με την ελπίδα ότι θα ένιωθα πιο ζωντανή. Και μου πήρε ένα χρόνο ψυχοθεραπείας και μία απόπειρα εναντίον του εαυτού μου για να το ξεπεράσω. Λογικά οι ζωές μας συγκρίνονται. Λογικά έχεις δικαίωμα να μιλάς όταν η πιο αγχωτική εμπειρία που έχεις ζήσει στη ζωή σου ήταν η απόδραση από ένα escape room. Άλλωστε η απόπειρα απόδραση από τη ζωή μου δεν διαφέρει και πολύ. Κι εγώ σαν escape room βλέπω όλο το κόνσεπτ της ανθρώπινης ύπαρξης. Διέξοδο ψάχνω. Ενώ είμαι σίγουρη πως ένιωθες την ανάγκη να ξερνάς μετά από κάθε γεύμα που έτρωγες. Είμαι σίγουρη πως το καταλάβαινες ότι πέταγα το μισό φαγητό που έβαζες στο πιάτο μου. Ναι, οι ζωές μας συγκρίνονται. Και η σύγκριση είναι η εξής. Η δική σου ζωή είναι μακράν καλύτερη από τη δική μου. Ήταν και θα είναι. Να πας στο διάολο και να έρθεις να μου πεις ότι με λυπάσαι όταν σε ξυπνήσουν στα 8 σου χρόνια οι κραυγές του πατέρα σου που παραμιλάει στον ύπνο του από τον πυρετό. Να μου πεις ότι με λυπάσαι όταν δεις κρυμμένα μπουκάλια στην ντουλάπα του πατέρα σου και καταλάβεις πως τα 21 σου και εσύ τα μπουκάλια σου τα κρύβεις στο ίδιο μέρος. Και δεν τολμάς να τα μαζέψεις για να μην χρειαστεί να τα μετρήσεις. Να μου πεις ότι με λυπάσαι όταν το πρώτο και το δεύτερο και το τρίτο άτομο που αγάπησες σε κάνουν να νιώσεις ότι τους χρωστάς πράγματα που δεν θέλεις να κάνεις. Να μου πεις ότι με λυπάσαι όταν ξερνάς το μπάνιο σου, όταν σε τρέχει η μάνα σου στο νοσοκομείο, όταν κολώνεις να κόψεις τις φλέβες σου αρκετά βαθιά και για χρόνια ακούς τη φράση οριζόντια για προσοχή και κάθετα για αποτελέσματα. Να μου πεις ότι με λυπάσαι όταν σε διαγνώσουν με τρεις ασθένειες για τις οποίες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα και απλώς πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτές. Πήγαινε μία στο διάολο και πίσω, και όταν τα περάσεις όλα αυτά και καταφέρεις να επιβιώσεις, να θέλεις να ζήσεις, να εμπιστεύεσαι ακόμα κόσμο και να σηκώνεσαι κάθε μέρα από το κρεβάτι, μόνο τότε και αν τολμάς, έλα να μου πεις ότι με λυπάσαι. Μπάσταρδε.